Υπέρ των κινητοποιήσεων του τοπικού συμβουλίου Καλαμακίου για αποκλεισμό του ΧΙΤΑ και του Προέδρου του Συνδέσμου Καθαριότητας Ανδρέα Ξένου για τις ενέργειές του μέχρι σήμερα, τάχθηκαν οι ξενοδόχοι του νησιού. Καλούν παράλληλα τις τοπικές αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις. Εμείς οι φορείς του τουρισμού της Ακίνθου πρώτα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, γιατί αφήσαμε τα πράγματα να οδηγηθούν στην κατεύθυνση αυτή που φέρνει τη Ζάκυνθο στο χειρότερο χάλι όσον αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Βέβαια την ευθύνη την έχουν κατά κύριο λόγο οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και ο Σύνδεσμος Καθαριότητας. Κατά κύριο λόγο όμως θα έλεγα μέσα από αυτό το φορέα Σύνδεσμος Καθαριότητας ο εκάστοτε πρόεδρος που διαχειρίστηκε την τύχη της Ζακύνθου απέναντι από αυτό το ζήτημα με υπερεξουσίες. Έκανε δηλαδή ο πρόεδρος ό,τι ήθελε, αποφάσιζε και πήγαινε μπροστά ή πίσω και είδαμε όλοι μαζί ότι η Ζάκυνθος πήγε πολύ πίσω. Έχει φτάσει λοιπόν στο σήμερα που απειλείται το νησί να κλείσει, να μην μπορούν να ζήσουν τα παιδιά μας και εμείς και να μην μπορεί να αναπτυχθεί έτσι στο επίπεδο που η Ζάκυνθος, ας πούμε, είναι πια ένας τουριστικός προορισμός μεγάλης εμβέλειας, να φτάνουμε στο σημείο και να βλέπουμε το τέλος του. Γι' αυτό λοιπόν λέμε, κάνουμε πρώτα τη δική μας αυτοκριτική, διότι και εμείς, επειδή έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας για να μπούμε σε αυτό το τομέα του τουρισμού και έχουμε καταθέσει την ψυχή μας, βλέπουμε ότι όλα αυτά καταργούνται εάν και εφόσον δεν λειτουργεί το κύκλωμα αυτό που λέγεται κεντρική εξουσία, αν δεν λειτουργεί το κύκλωμα αυτό που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού.